AIM-120, ο οποίος θεωρείται ο πιο ισχυρός Advanced Medium Range Air-to-Air Missile, AMRAM, εξελιγμένος πύραυλος αέρος αέρος μεσαίας εμβέλειας, σκοπεύεται να δεχθεί σημαντικές βελτιώσεις στις αποδόσεις του, ακόμη και όσο ο διάδοχός του, ο m 260 παραμένει υπό εξέλιξη. Μια νέα έκδοση του πιο δημοφιλή δυτικού πυράβλου Αέρος Αέρος, ο οποίος κατευθύνεται με τη βοήθεια ραντάρ και ονομάζεται F3R, θα παρουσιαστεί σύντομα. Σύμφωνα με την κατασκευαστική εταιρεία του πυράβλου, την Raython, η AMRAM σε αυτή την παραμετροποίηση θα έχουν ένα βελτιωμένο σύστημα καθοδήγησης και θα είναι έτοιμοι για μία πιθανή συμπλοκή ή πακίνα στο μέλλον. Στις 13 Δεκεμβρίου, η Raython Missile and Defense δήλωσε πως ολοκλήρωσε μια σειρά δοκιμαστικών πτήσεων των νεότερων αναβαθμισμένων AMRAM, οι οποίοι αναπτύχθηκαν κάτω από το F3R πρόγραμμα. Κατά τη διάρκεια των δοκιμών, η προσδεμένη πύραυλη είναι μόνιμα συνδεδεμένη με ένα δοκιμαστικό αεροπλάνο για τη διάρκεια τη πτήση. Τέτοιε δοκιμέ είναι κρίσιμε για τη συγκέντρωση πληροφοριών για το πώ ένα συγκεκριμένο σχεδιασμό, όπω και το αεροσκάφο που τον κουβαλάει, διαχειρίζεται τι βασικέ πιέσει που δέχεται λόγω του αέρα και των ελιγμών. Οι captive προσδεδεμένε ονομάζονται έτσι επειδή παραμένουν συνδεδεμένε στο αεροσκάφο όλη την ώρα. F3R πύραυλοι πέταξαν σε αρκετά F-15, F-16 και F-18 κατά τη διάρκεια των δοκιμών για να βεβαιωθεί πως το όπλο λειτουργεί όπως αναμενόταν σε ρεαλιστικές συνθήκες. Οι δοκιμές επίσης δοκίμασαν τη βιωσιμότητα της αναβάθμισης του F3R και τη συμβατότητά του με μια ποικιλία μαχητικών της Αμερικανικής Πολεμικής Αεροπορίας. Ο AIM-120 είναι ο πρώτος ενεργός πύραυλος αέρος-αέρος που καθοδηγείται με τη βοήθεια ραντάρ των Ηνωμένων Πολιτειών έχει εμβέλεια 110 χιλιόμετρων και ταχύτητα πτήση στα 4 μαχ. Όσον αφορά την εμβέλεια, πολλοί ειδικοί λένε πως ο AIM-120 είναι κατώτερος του κινέζικου PL-15. Ο επικεφαλή τη διοίκηση μάχη τη αεροπορία, Herbert Carlisle, ανέφερε το 2015 σε συνάντησή του με το περιοδικό Flight Global, πω ο επιτυχή ανταγωνισμό του PL-15, πυράβλου αέρο-αέρο τη Κίνα, είναι πολύ υψηλή προτεραιότητα για τι Ηνωμένε Πολιτείε. Πρέπει να είμαστε ικανοί να υπερτερήσουμε αυτού του πυράβλου, είπε ο αναφερόμενο στην εμβέλεια του PL-15. Ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Αν σας άρεσε αυτό το βίντεο μπορείτε να κάνετε like και εγγραφή στο κανάλι μας για να λαμβάνετε πρώτοι όλες τις νεότερες εξελίξεις. Μην ξεχνάτε να μας κάνετε σχόλια με την άποψή σας, καθώς η γνώμη σας είναι πολύ σημαντική για εμάς.